Του ύψους ή του βάθους αποδείχθηκε ότι ήταν το Ταμείο των Εμπόρων κατά την εορταστική περίοδο, με τα στοιχεία της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας να δείχνουν μια μέτρια εικόνα ως προς την οικονομική αποτύπωση της αγοράς. Το 43% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ο τζίρος τους ήταν μέτριος, ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό δήλωσαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι. Μόνο μία στις 7 επιχειρήσεις εμφανίζεται πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένη από τις επιδόσεις της κατά την εορταστική περίοδο. Στο τέλος του χρόνου και μεσοσταθμικά στην Κρήτη, περίπου είμαστε στα επίπεδα του 2020. Παρά την πίεση της αγοράς, η Κρήτη στην έρευνα της ΕΣΕ μαζί με τα νησιά του Αιγαίου φάνηκε να κρατάει μια καλύτερη εικόνα, που πάντως έφτασε μέχρι το σημείο οι έμποροι να δηλώνουν μεσοσταθμικά σχετικά ικανοποιημένοι από την κίνηση της αγοράς, αποτέλεσμα και της δυναμικής που ανέπτυξε ο τουρισμός από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Μας βοήθησε αρκετά στις αγορές το ότι ο τουρισμός τελικά, έστω για κάποιους μήνες, δημιούργησε μια δυναμική εδώ στην Κρήτη και σε συγκεκριμένες αγορές αυτή η δυναμική, αυτά τα εισοδήματα τα οποία δημιουργήθηκαν, σαφέστατα βοήθησαν να κρατηθούν οι αγορές και παρά τα προβλήματα τα οποία είχαμε βιώσει, στο τέλος υπάρχει αυτή η ικανοποίηση. Σε πανελλαδικό επίπεδο και σε σύγκριση με το 2020, την εορταστική περίοδο που πέρασε, το 33% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση πωλήσεων, το 36% κατέγραψε άνοδο και το 31% παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Σε αντιδιαστολή με το 2019, ο τζίρος υποχώρησε για το 68% των επιχειρήσεων. Οι αγορές, κοινωνίες πιέζονται ιδιαίτερα από απρόσμενες καταστάσεις, από παράξενες καταστάσεις που δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε κανονικότητα, οικονομική κανονικότητα. Όπως επισήμανε ωστόσο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, η αγορά σε συνθήκες πανδημίας ίσως φέτος και να μπορούσε στο νησί να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αν το τσουνάμι των ανατιμήσεων μέσα στο 2021 δεν επηρέαζε τόσο αρνητικά την αγοραστική δύναμη και εν τέλει την αγοραστική κίνηση. Είναι μια πολύ δύσκολη παράξενη κατάσταση και με βάση αυτήν υπάρχει, αν θέλετε, μια σχετική ικανοποίηση ότι παρότι έχουν δημιουργήσει μεγάλα θέματα στις κοινωνίες, στα νοικοκυριά με τα πραγματικά εισοδήματα λόγω των αυτών των συνθήκων, παρόλα αυτά οι αγορές κρατηθήκανε λιγάκι. Στα συμπεράσματα πάντως της έρευνας από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, εξακολουθεί πρώτο κιόλας να φιγουράρει το επαναλαμβανόμενο δεδομένο που προκύπτει ως βεβαιότητα ότι η όποια αποκατάσταση της κανονικότητας θα αναβάλλεται για όσο διάστημα η πανδημία του COVID-19 θα παραμείνει επικίνδυνη και θα διατηρούνται οι περιορισμοί.